αξίζει να παρακολουθήσετε σοβαρά, να ανοίξουμε αυτιά, να ανοίξουμε μάτια, να ακούσουμε τι γίνεται στο κομμάτι της ιατρικής, τι γίνεται στο κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής, αλλά να ακούσετε και μια εμπειρία η οποία θα μας κάνει να ταρακονηθούμε. Όσες γυναίκες τουλάχιστον δεν έχουμε κάνει την πρόληψη, τρόπο ζωής. Οκτώβριος, μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Το λέμε και το ξαναλέμε μέσα από αυτή την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Δεν βαριόμαστε. Μέρη Καριωτάκη μαζί μας, η εκλεκτή συνάδελφος. Ευχαριστούμε, Μέρη, που είσαι εδώ για αυτό το θέμα. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ που είμαι εδώ, που μου δίνετε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού, που είναι μια νόσος που μαστίζει τις γυναίκες. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να το κάνουμε τρόπο ζωής, η ψηλάφιση. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Ας πούμε, υπάρχει μια ημερομηνία ορόσημο για όλες τις γυναίκες, η ημερομηνία γέννησης, αυτή που συνήθως ξεχνάμε ή τουλάχιστον θέλουμε να ξεχάσουμε. Αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία νομίζω ότι μπορούμε να τη βάλουμε σαν μια ημερομηνία σταθμό. Και αυτή την ημέρα να ψαχνόμαστε γενικότερα. Να ψαχνόμαστε γενικότερα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Και Μέρη, το βάζει τουλάχιστον κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη σε σωστή βάση το θέμα. Να καλησπερίσουμε και του εκλεκτού καλεσμένου που μα κάνουν την τιμή να είναι μαζί μα. Είναι ο κύριο Ιωάννη Ασκοξυλάκη, χειρουργό, ογκολόγο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και υπεύθυνο τη μονάδα μαστού. Καλησπέρα και σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μαζί μα και ο κύριο Δημήτρη Κασοτάκη, πλαστικό χειρουργό. Σα ευχαριστούμε θερμά και εσά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και η κυρία Μαρία Σφακιανάκη. Καλησπέρα. Μια ηρωίδα της καθημερινότητας. Αυτό το τίτλο θα βάλω εγώ, αν και δεν μου αρέσει να βάζω τίτλους. Σε εσάς θεωρώ ότι αξίζει αυτός ο τίτλος και θα καταλάβει ο κόσμος γιατί θα το πούμε αυτό. Κύριε Σκοξυλάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Φυσικά και η Μέρη παρεβαίνει στην συζήτηση. Είναι η πρόληψη τρόπος ζωής της Ελληνίδας για αυτό το κομμάτι, για αυτό το ευαίσθητο κομμάτι? Είναι ο θεμέλιος λίθος της διάγνωσης και κατά συνέπεια της θεραπείας. Όσο πιο νωρίς βρούμε ένα καρκίνο, τόσο καλύτερα μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Και οι μικροί καρκίνοι σήμερα μπορούν να θεραπευτούν τελείως. Κάποιοι από αυτούς. Το κατανοεί αυτό η Ελληνίδα, το κατανοεί ότι αν προλάβω, αν δεν φοβηθώ, γιατί νομίζω, και διορθώστε να κάνω λάθος, και η Ελληνίδα φοβάται να εξεταστεί, φοβάται τα αποτελέσματα μιας εξέτασης. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει λίγο το επίπεδο ενδιαφέροντος και ενημέρωση, αν θέλετε, των γυναικών από μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, αυτό που κάνετε σήμερα εσείς είναι πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Γιατί τα παλιότερα χρόνια, εγώ από το 1998 που είμαι στη μονάδα μαστού, βγαίναμε με την καρουζέλα μας στα χωριά και λέγαμε τι σημαίνει πρόληψη και τι σημαίνει ψηλάφιση και μαστογραφία. Είμαστε όμως πολύ χαμηλά ακόμα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε όταν είμαστε πια σε τελικό στάδιο σε εσάς? Όχι, όχι, θα έλεγα όχι. Έχουμε και ασθένειες τελικού σταδίου, αλλά έχουμε και πάρα πολύ νέο κόσμο και πιο μεγαλύτερο κόσμο ίσως που ενημερώνεται και έρχεται νωρίτερα. Και μπορούμε σήμερα να κάνουμε κι εμείς προηγμένες, πρώιμες θεραπείες στον καρκίνο του μαστού. Και σε μεγάλο ποσοστό έχουν και το αποτέλεσμα του ότι η γυναίκα επιστρέφει στην καθημερινότητά της και στη ζωή της όπως πριν. Υπάρχει θεραπεία δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό και ποσοστό. Θα τονίσω από την αρχή ότι ο καρκίνος του μαστού είναι μια πολυμορφική, πολυπρόσωπη νόσος. Δεν είναι όλες οι ασθενείς οι ίδιες, δεν είναι όλοι οι όγκοι το ίδιο, δεν έχουν όλες οι ασθενείς το ίδιο αποτέλεσμα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος όμως, με τα σύγχρονα δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών επιστρέφει στη ζωή του κανονικά. Μπορούν και να τεκνοποιήσουν μετά από τον καρκίνο του μαστού. Το λέω αντεβρήμα αυτό. Και μάλιστα μια τελευταία ενημέρωση που είχα σε ένα διεθνέ συνέδριο είναι ότι γυναίκες που έχουν νοσήσει και θέλουν να κυοφορήσουν μπορούν να το κάνουν. Και με ρώτησαν γιατί οι γυναίκες που έχουν τα γονίδια τα θετικά μπορούν να κυοφορήσουν. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι σήμερα τελευταία είδηση είναι ακόμα impress όπως θα λέγαμε ότι μπορεί το θυλάκιο, το θυλάκιο το οποίο λαμβάνεται από τη γυναίκα πριν τη θεραπεία, να καθαριστεί και να αφαιρέσουν το γονίδιο. Οπότε και οι γυναίκες αυτές, αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο με είναι μια είδηση την οποία την πήρα και εγώ στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει ήδη ένα κέντρο στην Ελλάδα που το κάνει αυτό. Δεν είναι απλή διαδικασία, αλλά υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Να καθαρίσουμε τον γονίδιο, καταλαβαίνετε. Τόσο πολύ έχει προχωρήσει. Βάλτε μας λιγάκι μια αρχή να ξέρουμε. Πείτε μας λιγάκι, ποιες είναι οι ηλικίες που πρέπει πρώτα απ' όλα να ψαχτούν, ποιες είναι οι ειδικές ομάδες, ποιες είναι οι γυναίκες ψηλού κινδύνου, ας το πούμε έτσι. Να σας πω. Η ηλικία που πρέπει να ψάχνει μια γυναίκα είναι μετά τα 25,
αυτοψηλάφιση, υπερηχογράφημα μέχρι τα 35. Εγώ νομίζω ότι διαφωνώντας με κάποια guidelines, ότι καθευθύνεις οδηγίες, ότι η μαστογραφία πρέπει να ξεκινάει εάν έχουμε συμπτώματα ή ιστορικό στα 35. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν θα δείξει ή όχι. Είναι καλύτερα να την κάνουμε και να μην δείξει, αλλά κάποιοι θα δείξουν κάτι. Καλύτερα νωρίς. Καλύτερα νωρίς. Δεν είναι τίποτα η μαστογραφία. Δεν είναι επικίνδυνη πια. Mm-hmm. Θέλω να πάμε. Επικινδυνότητα μου είπατε. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Mm-hmm. Πέρα από τον αναγενή στρογόνα που είναι ο μόνος σίγουρος παράγοντας, δεν ξέρουμε τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ήθελα να πάμε στον κύριο Κασοτάκη να μας πείτε για την πλαστική χειρουργική και το κομμάτι της σημασίας της πλαστικής χειρουργικής όταν μιλάμε για τους μαστούς. Ξαναλέω ότι ο μαστός για τη γυναίκα είναι το σύμβολο της θηλυκότητας, το σύμβολο της μητρότητας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό και στην ψυχολογία της επιδρά σε μεγάλο βαθμό. Πέρα από το κομμάτι το καθαρά ιατρικό και το μέλλον, τι μπορεί να της συμβεί και το θέμα της ψυχολογίας. Βεβαίως. Γι' αυτό και η πλαστική χειρουργική τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τις τάσεις και της ογκολογικής χειρουργικής, όπως είπε ο κ. Σκοξυλάκης. Πάμε σε πιο συντηρητικές μεθόδους μαστεκτομής. Αλλά βεβαίως ένα ποσοστό από αυτές τις μεθόδους αναγκαστικά θα καταλήξει στη μαστεκτομή, mm-hmm. πέραν της απλής μικρής ογκεκτομής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πλαστική χειρουργική μπορεί να, με κάποια τεχνική που αρμόζει στην ασθενή, να προσφέρει την αποκατάσταση στο μαστό και μάλιστα τα τελευταία χρόνια όλο και με καλύτερες και με νεότερες μεθόδους. Στην κλινική μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε την χαρά να προσφέρουμε σε ασθενείς άμεση αποκατάσταση του μαστού της σε ένα χρόνο μαζί με το χειρουργείο της μαστεκτομής. Η ασθενής μπαίνει στο χειρουργείο για μαστεκτομή έχοντας το μαστό της και βγαίνει με ένα μαστό, με αποκατάσταση του μαστού της. Το τι θα πρέπει να περιμένει η ασθενής από αυτό το χειρουργείο, αυτό που λέμε συνήθως στις ασθενείς είναι ότι δεν θα βγει ένας μαστός που δεν θα ξεχωρίζεις αυτό που έχεις πριν ή τον ένα από τον άλλο, mm-hmm. Σίγουρα. Προσφέρουμε όμως μία αποκατάσταση πάρα πολύ, σε πολύ καλά επίπεδα, όπου οι ασθενείς με τα ρούχα της τουλάχιστον δεν θα μπορεί να καταλάβει κάποιος άλλος τη διαφορά, αλλά έχουμε και περιπτώσεις πάρα πολύ καλής αποκατάστασης που ο μαστός είναι σχεδόν απόλυτο ίδιος. Δεν είναι όμως αυτό, να ξεκαθαρίσουμε, ο μέσος όρος. Συνήθως προσφέρουμε ένα πάρα πολύ καλό μαστό που ταιριάζει πολύ καλά στο σώμα, στο σωματότυπο της ασθενούς και στον όγκο που έχει και ο ετερόπλευρος μαστός, όσο το δυνατόν με καλύτερο αποτέλεσμα και να μοιάζει στον ετερόπλευρο μαστό. Μπορούμε να πούμε ότι λειτουργείται και λίγο σαν ψυχολογική υποστήριξη σε εκείνο το ιατρείο. Βεβαίως. Αυτό που αντιμετωπίζουμε στις ασθενείς, βεβαίως, επειδή όπως είπατε ο μαστός είναι ένα σημείο, ένα κομμάτι της ασθενούς που εκφράζει τη σεξουαλικότητά της, τη μητρότητά της, είναι κομμάτι της προσωπικότητάς της και το πώς βλέπει εκείνη τον εαυτό της. Βεβαίως, όταν ανακοινωθεί στην ασθενή ότι πρέπει να χάσει το μαστό της, είναι ένα μεγάλο ψυχολογικό σοκ. Αυτό περνάει από διάφορα στάδια. Στην αρχή, συνήθως οι ασθενείς που τους το ανακοινώνει ο γιατρός, ο χειρουργός, έχουν μια άρνηση. Mm. Συνήθως λένε δεν συμβαίνει σε μένα αυτό, δεν μπορεί, καλύτερα να το ξαναεξετάσω, να κάνουμε κάτι ακόμα, να πάω να πάρω και μια άλλη γνώμη, να πάω και αλλού, θα πάω στο εξωτερικό, θα πάω στην Αθήνα, δεν ξέρω και εγώ πού θα πάω. Μετά από την άρνηση μας πιάνει ο θυμός. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Γιατί να συμβεί σε μένα αυτό? Φταίνε τα γονίδια, φταίει η γιαγιά μου που το είχε, φταίει ο Θεός, φταίει ο ένας και ο άλλος. Και μετά βεβαίως μπαίνουμε σε. Τα στάδια αυτά δεν είναι βέβαια τα ίδια για κάθε ασθενή. Κάποιοι μπορεί να τα περάσει πολύ γρήγορα και σε κάποια άλλη ασθενή να διαρκέσουν περισσότερο χρόνο. Μετά θα πάμε στην κατάθλιψη. Θα πέσει η ασθενή αυτή, θα στεναχωρηθεί. Γιατί συνέβη σε μένα αυτό? Θα αρχίσει να ανησυχεί πώς με βλέπουν οι άλλοι, αν με αποδέχει το σύντροφός μου, δεν είμαι αρκετά καλή, έχασα αυτό που ήμουν. Και μετά την κατάθλιψη, κάποια στιγμή, με τη βοήθεια βέβαια του συντρόφου, του περιβάλλοντος και του γιατρού της, όσο μπορούμε εμείς να προσφέρουμε σε αυτό, θα έρθει η αποδοχή. Mm-hmm. Η ασθενής σε αυτή την περίπτωση θα αποδεχτεί το πρόβλημά της και θα μπορέσει να βρει ό,τι καλύτερο έχει απάνω της για να στηρίξει τον εαυτό της, να βρει λύσεις που της προσφέρουν καλύτερη καθημερινή ζωή και βεβαίως να απευθυνθεί και για αποκατάσταση και καλύτερη αισθητική του σώματός της. Θέλω να πάμε στην κυρία Σφαγιανάκη.
Ακούσατε τους δύο εκλεκτούς επιστήμονες να αναφέρουν καθένας από το δικό του μετερίζει αυτό το πολύ ευαίσθητο κομμάτι που λέγεται καρκίνος του μαστού. Εσείς από το δικό σας μετερίζει βρεθήκατε αντιμέτωποι με τον καρκίνο του μαστού. Τώρα ακούτε και τα συναισθήματα τα οποία ενδεχομένως να αναγνωρίζετε και σε όλη αυτή την πορεία την οποία τραβήξατε. Βίωσα κάποια συναισθήματα πολύ αυτά. Στην αρχή το φόβο και το άγχος, για πολύ λίγο βέβαια, γιατί εντάξει είμαι λίγο δυνατός χαρακτήρας, αλλά ευτυχώς αποδοχήθηκε πολύ γρήγορα και πίστεψα στον εαυτό μου, πίστεψα στους γιατρούς, στην ιατρική γενικότερα και κατάφερα και βγήκα από όλο αυτό με καλά αποτελέσματα. Άρα το πρώτο αίσθημα, αν το πούμε έτσι, από τα πρώτα συναισθήματα τα οποία είχατε μετά την διάγνωση... Το άγχος, είναι ο φόβος. Αν θα ζήσω, αν θα πεθάνω, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Είναι λίγο για κάποιον που δεν είναι μέσα στα πράγματα, δεν ξέρει από όλα αυτά, σου λέει τώρα τι γίνεται, μου ήρθε έτσι όταν κατέβα το λεπτό. Μετά κάποια στιγμή όμως, αν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για άλλες γυναίκες, αφέθηκα στους γιατρούς και στο Θεό. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο εγώ, πέρα από το να προσπαθώ να κρατιέμαι, να αντλώ δύναμη από την οικογένειά μου, από το οικείο περιβάλλον μου και να προσπαθώ να μην πέσω. Εντάξει, έπεσα πολλές φορές, σηκώθηκα όμως. Σηκωθήκατε και αυτό σημαντικό. Ναι. Και είστε μια νέα γυναίκα. Ναι. Μέρη και εσύ μπορείς να τη ρωτήσεις. Μια γυναίκα η οποία έχει επέτειο στις 13 του μήνα. Ίσως έπρεπε να κάνουμε την κουβέντα μας στις 13. Στις 13 του μήνα κλείνει ένα χρόνο που έχει κάνει το χειρουργείο, έτσι δεν είναι. Ένα χρόνο από το χειρουργείο. Ένα χρόνο μάχης. Λοιπόν. Ένα χρόνο μάχης. Και δύσκολη και. Εντάξει, ήταν δύσκολα. Δεν μπορώ να πω ότι. Πες μας όμως, Μαρία, αυτό που μου είπες στην αρχή. Εσύ το κατάλαβες πάρα πολύ νωρίς. Και το κατάλαβες γιατί είχες εκπαιδευτεί να το καταλάβεις. Γέννησα πολύ μικρή και μου έδειξε τότε ο γιατρός μου πώς θα κάνω τη σωστή ψηλάφιση. Με τα χρόνια λοιπόν τα δάχτυλά μου ήρθαν και έδεσαν με το στήθος μου. Με αποτέλεσμα την πρώτη διαφορά που ένιωσα να πάω αμέσως. Ήταν πολύ πρώιμος ο καρκίνος μου, δεν ήταν προχωρημένο στάδιο. Με αποτέλεσμα να έχω και πολύ εύκολη αντιμετώπιση σχετικά. Το περιβάλλον σου, η οικογένεια, οι δικοί σου άνθρωποι, τι ρόλο έπαιξαν και τι ρόλο παίζουν ακόμα και σήμερα. Το σημαντικότερο. Είχα πίσω μου 4 παιδιά, τα οποία προσπάθησα να μην τα πληγώσω και να μην τα τρομάξω, αλλά μέσα από όλο αυτό τους είπα την αλήθεια, γιατί έπρεπε να μάθουν την αλήθεια. Ο σύντροφός μου δεν με έκανε να νιώσω άβολα, αντιθέτως. Είχα τη στήριξη από τη μητέρα μου, από το γενικότερα από όλο το οικείο περιβάλλον και είναι το σημαντικότερο που μπορεί να γίνει. Γιατί έξω σε βλέπουν λίγο, έχουμε ακόμα το ταμπού, το «Αχ, έχει καρκίνο, πάω λίγο πιο πέρα, μην κολλήσω». Αυτό το στίγμα, ναι, το άτιμο, ναι, το αντιμετώπισα και αυτό. Είμαστε λίγο πίσω ακόμα, θέλουμε λίγο δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τη στήριξη την παίρνεις καθαρά και μόνο το οικείο περιβάλλον. Και υπήρξαν φορές που νιώσατε άβολα την αντιμετώπιση του κόσμου, με μια ματιά που ενδεχομένως... Όχι, εγώ το έπαιρνα λίγο στην πλάκα, γέλαγα κι εγώ, γελάγαν κι αυτοί, εντάξει. Τι δύνατος χαρακτήρας, μπράβο σας. Ναι, προσπάθησα να δυναμώσω γιατί έπρεπε να το αποδεχτώ γρήγορα, δεν έπρεπε να με καθυστερήσει και να με κρατήσει πίσω όλο αυτό. Δεν προλάβαινες εσύ για σένα ή για τα 4 παιδιά? Γενικότερα, δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα, δεν προλάβαινα να ξαπλώσω γιατί η γη μου ήταν, οι δύο είναι στην εφηβεία, τα άλλα δύο είναι μικρά, δεν ήθελα να με βλέπουν να ξαπλώνω, αγχωνόταν. Προσπαθούσα και εγώ όσο μπορούσα να το αποφεύγω. Ήταν ένα παιχνίδι και από, και από τις δύο πλευρές, το οποίο ήταν όμως το σημαντικότερο. Δεν με άφησε να πέσω τελείως. Κύριε Σκοξυλάκη, μίλησε για την ψηλάφιση. Για το πώς ένας γιατρός την συμβούλευσε και της έμαθε πώς η ίδια να ψάχνει τις αλλαγές στο σώμα της. Και εσείς που το ακούτε αυτό τώρα, γιατί μια γυναίκα έφτασε στην πόρτα ενός γιατρού για να εξεταστεί, γιατί έκανε ψηλάφιση μόνη της στον εαυτό της. Πώς το σχολιάζετε σε αυτό? Καταρχήν συγχαρητήρια στον γιατρό που την έβαλε να κάνει τον έλεγχο αυτό, την αυτοψηλάφιση τη λεγόμενη. Η αυτοψηλάφιση φέρνει στο γιατρό τον ειδικό μέχρι και το 70% των καρκίνων από την κοινωνία. 70% των καρκίνων μπορούν να έρθουν χωρίς καμία διαγνωστική εξέταση. Την αυτοψηλάφιση που είναι πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη. Εσείς είπατε να το κάνουμε κάθε φορά που έχουμε γενέθλια. Εγώ θα έλεγα να το κάνουμε πιο συχνά, γιατί κάθε φορά που έρχεται λογαριασμό της ΔΕΗ, ξέρω εγώ. Μία φορά το δίμηνο, λοιπόν. Έτσι, να το πούμε, Μαρία. Είναι πολύ σημαντική η αυτοψηλάφιση. Μετά έρχεται η κλινική εξέταση, που είναι
συμπληρωματική της αυτοψηλάφισης, δηλαδή ο ειδικός θα πιάσει λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά δεν αυξάνει πάρα πολύ το ποσοστό. Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό που φέρνει η γυναίκα μόνη της. Mm-hmm. Μετά έρχεται η μαστογραφία, μετά έρχεται το υπερηχογράφο που πρέπει να γίνεται πάντα μαζί με τη μαστογραφία, mm-hmm. δεν έχει 6 μήνες πριν και μετά, και μετά έρχεται η μαγνητική σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς στην Ελλάδα κάνουμε συνήθως κατάχρηση των εργαλείων μας. Η μαγνητική είναι μια μέθοδος που δίνει πανάκια, δεν κάνει διαγνώσεις πάντα. Υπερδιαγνώσει η καρκίνο οδηγεί γυναίκες στο χειρουργείο χωρίς λόγο. Και μάλιστα όταν δεν έχουμε δυνατότητα βιοψία στο μαγνήτη, στο κέντρο που είμαστε, να μην την κάνουμε, παρόμο να τη ζητήσει ο ειδικός. Mm-hmm. Αυτά είναι τη διάγνωση. Ετήσια μαστογραφία μαζί με το υπερηχογράφημα, αυτοψηλάφιση mm-hmm. μία ή δύο φορές mm-hmm. Κάθε μήνα ή κάθε δεύτερο μήνα. Και να συμβουλευόμαστε πάντα κάποιο γιατρό. Δεν λέω εμάς το γιατρό μας του. Ένα δοντίατρο, να ξέρει να ψηλαφάμαστε το. Καταλάβατε τι να πω. Εγώ θέλω να πω ότι το γιατρό μας του στο Παγνί είναι ανοιχτό κάθε μέρα, το πρωινά. Όχι, είναι κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη. Κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη. Εκεί δέχεστε και μπορείτε να βοηθήσετε τις γυναίκες να έρθουν κοντά σας και να μιλήσουν. Και θα σας δεσμεύσω και εσάς, όλο το πάνελ και εσένα, Νικολέτα, για να κάνουμε μια κουβέντα ξανά κάποια στιγμή. Πρέπει να μιλήσουμε για πολλούς μύθους. Πρέπει να μιλήσουμε, να μας εξηγήσετε όλα αυτά που πιάνουμε μπορεί να είναι όγκος. Όλα αυτά που διαγνώσκονται ότι είναι όγκος πρέπει να πάνε στο χειρουργείο χτες. Όλα αυτά που βλέπουμε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε είναι άμεσα για μαστεκτομή και μάλιστα θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν προλαβαίνουμε και έχουμε μια εβδομάδα καιρό και μετά φύγαμε. Νομίζω ότι πρέπει να τα απαντήσουμε κάποια στιγμή όλα αυτά για τις γυναίκες που μας ακούν, για τις γυναίκες που αγχώνονται, για τις γυναίκες που τα έχουν όλα μέσα στο μυαλό τους. Βεβαίως. Και να μιλήσουμε λίγο και για τις χημειοθεραπείες. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο την πραγματικότητα. Να μην φοβούνται. Το θέμα είναι μια ημερίδα συνεδρίου αυτό που πάμε να κάνουμε. Εγώ πόσο χρόνο έχουμε ακόμα? Πρέπει να κλείσουμε, δυστυχώς. Ούτε ένα αλλά λεπτό. Μπορείτε να κάνετε το σχολείο σας, βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Η μαστεκτομή δεν προσφέρει καλύτερη θεραπεία από τη χειρουργική διατήρηση. Mm-hmm. Ούκαν το πολλό το F. Η χειρουργική του μαστού δεν έχει καμία επιγοντότητα και σήμερα, δηλαδή δεν χειρουργήσεις σήμερα ή αλλιώς αύριο δεν προλαβαίνεις. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα που έχουν ορίσει και ξεχωρίσει ομάδες ασθενών που πάνε πολύ καλά με τις θεραπείες γενικότερα. Mm-hmm. Έχουμε αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης και το ποσοστό υποτροπής. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι τεράστιο. Μπορούμε είναι να τεράστιο. Μιλάμε για ώρες. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν που μας καλέσατε. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη Μέρη που έφερε αυτό το θέμα προς συζήτηση εδώ στην εκπομπή. Με τη δικιά της την βοήθεια ήρθαμε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε. Από όλες τις πλευρές, ιατρική, πλαστική, χειρουργική, ένας άνθρωπος ο οποίος το ζει, το έζησε, δίνει τον δικό του αγώνα, να ρίξουμε μια πολύπλευρη ματιά σε αυτό το θέμα. Όμως, επειδή συμφωνώ με τη Μέρη ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν ακόμα, τουλάχιστον με τη συντομία που μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Δεσμευόμαστε λοιπόν, τουλάχιστον δικιά μου πλευρά, περιμένω και εσείς το ίδιο, να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή, στην οποία θα αφιερώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, και αυτό είναι ξεκάθαρη δέσμευση και από δικιά μου πλευράς. Μύθοι, αλήθειες, χημειοθεραπεία, μεγάλη συζήτηση αυτή. Κύριε Καστούτακη, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι πριν σας αποδεσμεύσω. Αυτό το μήνυμα μόνο που θέλαμε να περάσουμε, ότι είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα σήμερα και δεν θέλουμε οι ασθενείς να φοβούνται ότι θα χάσουν το μαστό τους. Μπορούμε να προσφέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ούτε το μαστό, ούτε το σύμπλεγμα της θηλής με την άλλο τους, τίποτα, χωρίς καμιά απώλεια, και τις περισσότερες φορές με πολύ καλά αποτελέσματα. Εμένα μου αφήνεται μια αίσθηση, ένα αίσθημα αισιοδοξίας μετά όσα μας μεταφέρατε εδώ, γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε, κυρία Σφακιανάκη, και νομίζω θα συμφωνήσετε και θέλω να κλείσουμε με εσάς. Αίσθημα αισιοδοξίας. Εννοείται, γιατί η ιατρική πάει μπροστά, οι γιατροί βοηθάνε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω στις γυναίκες είναι ότι πριν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, τον προλάβουν. Έτσι. Μέρη Καλλιωτάκη. Εγώ θέλω να σας δεσμεύσω ξανά ότι θα τα ξαναπούμε εκεί εγώ, το καταλαβαίνετε. Να ψαχτούμε και να ενημερωθούμε και μακριά από τα καθρεφτάκια, έχω να πω εγώ, γιατί πάρα πολύ συχνά ακούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα διαβάσαμε στο ίντερνετ, μας τα είπε μια γνωστή μας, ενδεχομένως τα ακούσαμε κάπου, δεν είναι πραγματικότητα. Υπάρχει ιατρική, η ιατρική σήμερα κάνει θαύματα. Πάτε στο γιατρό, πάμε να δούμε τι ισχύει πραγματικά. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τέσσερις. Εμείς δεχόμαστε τη δέσμευση, το θεωρούμε ότι είναι ένας αραβώνας. Σας ευχαριστώ θερμά και για τη δέσμευση λοιπόν. Να είστε καλά.